του μέλλοντος, τώρα στον πύργο. Evo Sport Fashion Stores, Ρήγα Φεραίου 111, πύργος έναν διαφορίας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο επιδημητή η γονική σύνεση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα επανήλθαμε στη θέση μας μετά από μια εβδομάδα με πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα που είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε έντονο αθλητικό Σαββατοκύριακο με νίκες για τον Πανηλιακό, νίκη για την ομάδα βόλεϊ του Κορύβου, με νίκη της ομάδος μπάσκετ του Κορύβου, με την ΑΕΛ Λεχενών να είναι με το 1,5 πόδι στην Α1. Και φυσικά με πολύ ξύλο, κυρίες και κύριοι. Με επεισόδια στα γήπεδα, διαμαρτυρίες, γροθοκοπήματα σε παρατηρητή αγώνα, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο για δεύτερη μέρα, ψάχνουν στο νοσοκομείο να του κάνουν αξονική, οι γιατροί δεν υπάρχουν, μηχανήματα δεν υπάρχουν. Διαλυμένα τα πάντα. Και θα πείτε, εσείς κύριε Αστερή, πάτε να ισώσετε, εμείς θα προσπαθήσουμε να τα ισώσουμε. Και δικηγόροι θα γίνουμε και γιατροί θα γίνουμε και θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όμως, σήμερα ξεκινάμε με μπάσκετ. Και έχουμε τρεις κυρίους καλεσμένους από το μπάσκετ. Και είναι οι άνθρωποι από την ΑΕΛ, Αθλητική Ένωση Λεχενών. Από αριστερά μου είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΑΕΛ, ο Ανδρέας Μίκος. Καλησπέρα κύριε Μίκο. Καλησπέρα κύριε Αστερή. Λίγο υπερβολικό αυτό που είπατε για την ΑΕΛ. Είμαστε ακόμα στην τρίτη αγωνιστική. Δεν είμαστε με το 1,5 πόδι στην Α1, θα τα πούμε παρακάτω βέβαια. Απλώς για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις. Μην παίρνουν τα μυαλά σας αέρα δηλαδή. Εντάξει, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι από την τρίτη αγωνιστική έχουμε στόχους ανώδου. Συνεχίζουμε. Δίπλα σας, στη μέση, είναι ένας νεαρός αθλητής, μόλις 19 χρονών, ο οποίος έχει αρκετές φιλοδοξίες και λέει: ναι, εμείς θα ανέβουμε. Και δεν είναι άλλος από τον Σπύρο τον Μοσκονά. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα. Και πιο δίπλα είναι ένας άνθρωπος, έφορος του μπάσκετ, ο κύριος Παλαδινός Θεοδόσης. Καλησπέρα κύριε Θεοδόση. Καλησπέρα σας. Ανανεωμένος αεράτος είστε κύριε Θεοδόση. Οι στόχοι θα εκπληρωθούν? Δεν θέλουμε να έχουμε άγχος. Μάλιστα. Και εμείς αλλά και οι παίκτες περισσότερο. Πολύ ωραία. Αλλά ό,τι καλό είναι να έρθει, ας έρθει. Δεν θα τα αφήσουμε. Εμείς θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον Κόρυβο στο μπάσκετ. Θα πούμε τα αποτελέσματα. ΕΑΠ Χολαργός 74-76 στην παράταση. Ψυχικό Έσπερος ΑΟΠΑ 165. Σπαρτιατικός Κόρυβος 75-81. Τύρον Παλαιό Φάλιρο 51-63. Δόξα Λευκάδας Εθνικός 85-59. Βόνιτσα Παπάγου 70-74. Και Μήλωνας Άλυμος 96-84. Μεγάλη νίκη φυσικά για την ομάδα του Κορύβου. Κέρδισε άνετα, θα πούμε εμείς μόνο τα δεκάλεπτα, 13-23, 22-16, 17-18 και 23-24. Μία νίκη που βοηθάει ψυχολογικά την ομάδα, έτσι ώστε την ερχόμενη Κυριακή που πηγαίνει πάλι εκτός έδρας στο Χολάργο να κάνει και το διπλό. Και κάνοντας το διπλό, κύριε Παλαδινέ, ο Κόρυβος δεν προχωράει και αυτός κανένα για άνοδο. Φυσικά. Κάνοντας διπλό. Και το λέω διότι πριν μερικά χρόνια είχατε το γιο σας στον Κόρυβο. Συμβάλατε κι εσείς τα μέγιστα έτσι στον Κόρυβο, αλλά παράλληλα είστε και γνώστης του Κορύβου. Για πέστε μας. Σίγουρα η Αμαλιάδα και ο Κόρυβος γενικότερα είναι η Μητρόπολη του μπάσκετ στην Ηλία. Σίγουρα είναι, έχει πάρα πολύ καλή ομάδα ο Κόρυβος. Πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει εφέτος
Και όσο για το γιο μου πριν 2 χρόνια ήταν και μάλιστα στις ακαδημίες, παιδικό, και ευτυχήσαμε να πάμε 2 φορές στο Final Four. Σίγουρα εκεί γίνεται μια φοβερά καλή δουλειά στην Αμαλιάδα. Και παρόλο που είμαι πολλά χρόνια στην ΑΕΛ, τα 2 χρόνια στον Κόρυβο μου κάνανε τις γνώσεις μου ακόμα πιο πλουσιότερες. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι ο Κόρυβος μπορεί να κάνει την υπέρβαση? Βεβαίως. Βεβαίως. Μάλιστα. Κύριε Μίγκο, ζηλεύετε καθόλου τον Κόρυβο? Με την καλή έννοια ζηλεύουμε, αλλά ξέρουμε ότι επειδή είμαστε μικρότερη πόλη από την Αμαλιάδα, δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε στη Γ' Εθνική. Για μας η οροφή είναι η Α1. Η Α1 SKI, η οποία βέβαια είναι μια πολύ καλή κατηγορία. Με την έννοια ότι είναι στο επίπεδο περίπου της ΔΕΛΤΑ Εθνικής, στο ποδόσφαιρο. Σωστά. Γιατί είναι 4 νομοί μαζί, είναι Αχαΐα, Ηλία, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά. Και Κεφαλονιά. Με την καλή έννοια λοιπόν ζηλεύουμε τον Κόρυβο. Έχουμε συνεργασία και με τον Κόρυβο. Είμαστε φίλοι με τους παράγοντες του Κόρυβου. Και πιστεύουμε ότι εκπροσωπούν επάξια το μπάσκετ στο νομό Ηλίας και καλλιεργούν και υποδομές. Έχουν πάρα πολλούς δικούς τους αθλητές. Βέβαια, στο επίπεδο που βρίσκονται, είναι σχεδόν αδύνατο μια ομάδα να έχει δικούς τους αθλητές, μόνο δικούς τους αθλητές από τις ακαδημίες, και γι' αυτό αναγκαστικά κάνουν μεταγραφές. Σωστά. Θα μπω στον πειρασμό, κύριε Μίγκο, να σας ρωτήσω. Επειδή παρακολουθείτε το μπάσκετ αρκετά χρόνια, σας αρέσει άλλωστε, στην Α1 κατηγορία πώς αισθάνεστε όταν στην Ηλία ΓΕΠ Ήφητος, ΓΑΣ Πανηλιακός, Ολυμπιονίκης είναι στην Α1 και εσείς δεν είστε? Κύριε Μίγκο, ο λόγος εσάς. Εμείς είμαστε στην Α1 τελευταία φορά πριν από 15 χρόνια. Το 1994-1995. Ο κρυφός μας πόθος είναι να είμαστε πάλι στην Α1, όμως επειδή ξέρουμε ότι το επίπεδο του μπάσκετ έχει ανέβει πάρα πολύ, το μπάσκετ που παίζονταν τότε δεν έχει καμία σχέση με το τωρινό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις και αγωνιστικές αλλά κυρίως και οικονομικές. Οι ομάδες αυτές που είπατε έχουν πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από ό,τι έχουμε εμείς. Θέλουμε κι εμείς να κάνουμε την υπέρβαση, όμως είμαστε προσγειωμένοι και προσπαθούμε για το καλύτερο. Μάλιστα. Μια και είπατε για το μπάτζετ. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κουλούρης, βοηθάει την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, μιλάμε για μπάσκετ. Και μια και είστε και γενικός γραμματέας, θα ήθελα να μας πείτε γενικά αν βοηθάει την ΑΕΛ. Και αν θέλετε να μας το εξειδικεύσετε λιγάκι κατά τμήμα, σας ακούμε. Ο κύριος Κουλούρης ήταν ένας από τους ιδρυτές της ΑΕΛ. Ήταν και πρόεδρος της ΑΕΛ για πολλά χρόνια. Σωστά. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Δήμος Λεχενών δίνει κάθε χρόνο 5.000 ευρώ στην ΑΕΛ. Αυτά τα χρήματα, θα το πω έτσι, δεν είναι ούτε λίγο ούτε πολλά. Με την έννοια ότι επειδή η ΑΕΛ έχει 7 τμήματα, θα μπορούσε να πάρει πολύ περισσότερα χρήματα. Πιστεύουμε ότι ίσως στο μέλλον να δοθούν περισσότερα χρήματα στην ΑΕΛ. Γιατί νομίζω ότι αξίζει, επειδή καλλιεργεί σε πάρα πολλούς τομείς του αθλητισμού. Όχι, δεν έχει μόνο τον μπάσκετ, έχει βόλεϊ, έχει στίβο, ξέρουμε όλοι ότι έχει βγάλει τον Ιακωβάκη, τοξοβολία, η οποία καλλιεργείται περίπου 3 χρόνια και έχει βγάλει παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Παρασκευοπούλου, πικ-πογκ, σκάκι, και τον τελευταίο χρόνο έχουμε φτιάξει και τμήμα τέννις. Στις γενικές γραμμές υπάρχει συνεργασία με το Δήμο, μας έχει φτιάξει και τον γήπεδο τέννις τώρα τελευταία. Θα μπορούσε βέβαια να ήταν καλύτερη. Γιατί γενικότερα όλοι οι δήμαρχοι δίνουν πολύ περισσότερα χρήματα στο ποδόσφαιρο από ό,τι δίνουν στο μπάσκετ και στα άλλα αθλήματα. Ίσως γιατί είναι πιο λαϊκό, πιο δημοφιλές, ίσως επειδή τους πιέζουν περισσότερο οι διάφοροι παράγοντες. Δηλαδή ο κύριος Κουλούρης δίνει περισσότερα χρήματα αυτή τη στιγμή στον Ηλιακό Λεχενών από ό,τι εσάς? Καλό πρόεδρο το ερώτημα. Ναι, φέτος ο Ηλιακός Λεχενών πήρε 5.500 ευρώ, η άλλη 5.000 ευρώ. Και τα υπόλοιπα σωματεία του ποδοσφαίρου λιγότερα χρήματα από την ΑΕΛ. Δηλαδή, δεν θυμάμαι ακριβώς, 3.500 ή 4.000. Αναλογικά λέω ότι τα χρήματα είναι λιγότερα. Χωρίς να λέω ότι είναι λίγα. Αναλογικά είναι λιγότερα όμως. Κύριε Μοσχονά, νεαρέ αθλητή, ταλαντούχε, είσαι το μέλλον όχι της ΑΕΛ μόνο, αλλά και του ελληνικού μπάσκετ. Ναι, του ελληνικού μπάσκετ. Πόσο ύψος έχεις? 1,87. 1,87.
Είσαι μόλις 19 ετών. Πιστεύεις ότι θα τα φτάσεις στα 2 μέτρα, υποθέτω, έτσι? Ελπίζω. Ελπίζεις. Παρακολουθείς καθόλου μπάσκετ Α1 εδώ της ΕΣΚΑΗ? Ναι, όποτε μπορώ και είμαι εδώ, παρακολουθώ. Ποια ομάδα βλέπεις? Εμείς παράλληλα μπορούμε να βλέπουμε πλάνα από το χθεσινό αγώνα της, του Πανηλιακού με την Ακράτα. Για πες μας, Σπύρο. Ναι. Λέω να μας πεις αν παρακολουθείς το μπάσκετ στην Α1 της ΕΣΚΑΗ. Και πώς το βλέπεις αυτό το μπάσκετ? Υπάρχει διαφορά από την Α2 που είστε εσείς? Ναι, πιστεύω, εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά γενικά το επίπεδο είναι καλύτερο. Υπάρχουν και πιο πολλές ηλιακές ομάδες στην Α1 και γενικά προσπαθώ να παρακολουθώ όσο μπορώ. Μάλιστα. Εσύ είσαι 19 ετών και είσαι 10 χρόνια στην ΑΕΛ, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν έχεις ένα κρυφό πόθο να φύγεις από τα Λεχενά, να πας σε μια πιο μεγαλύτερη ομάδα? Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει, οι σπουδές σου? Δεν σε αφήνουν οι δύο άνθρωποι που είναι δίπλα σου, ο κύριος Μίγκος μαζί με τον κύριο Παλαδινό, και σε έχουν και στη μέση κιόλας και λένε το αστέρι μας δεν το μετακινούμε, δεν το αφήνουμε να φύγει? Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια ανάγκη να φύγω, γιατί μια χαρά είναι στην ομάδα και σε κάθε κατηγορία παίζουμε και ο προπονητής με βάζει. Λεπτά συμμετοχής παίρνω και είμαι ευχαριστημένος γενικά. Εντάξει. Μάλιστα. Ο προπονητής σου καλός? Ναι, καλός. Θα μπορούσε να υπήρχε καλύτερος ή για την κατηγορία σας είναι πάρα πάρα πολύ καλός? Όχι, πιστεύω, εντάξει, ανταποκρίνεται και είναι... Μάλιστα. Ναι, καλός. Κύριε Παλαδινέ, βλέποντας τα στιγμιότυπα από τον χθεσινό αγώνα Πανηλιακού με την Ακράτα, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να είχατε ένα δικό σας κλειστό μέσα στα Λεχενά και όχι εκεί που είναι? Έχει σημασία αυτό που σας λέω? Η ερώτηση είναι ξαφνική. Είμαστε ευχαριστημένοι που υπάρχει ένα κλειστό στη γειτονιά μας. Εάν να λειτουργεί όπως λειτουργεί τώρα, δεν θα το ήθελα. Γιατί λυπάμαι αυτό το κλειστό μέσα σε 4-5 χρόνια, έτσι όπως έχει καταντήσει, είναι σαν να έχει λειτουργήσει 30 χρόνια. Γι' αυτό ας μείνουμε με αυτό που έχουμε. Κύριε Μίγκα, καταλάβατε έτσι ότι κάθε μία πόλη όταν δημιουργεί υποδομές όπως έχετε εσείς, και λέμε υποδομές, που είστε μία μπασκετική πόλη, θα θέλατε να είχατε κάτι δικό σας. Έτσι δεν είναι? Θα θέλαμε να έχουμε ένα δικό μας, όμως εγώ θέλω να μιλήσω για το ότι γειτονικές πόλεις και μεγάλες και μεγαλύτερες από τα Λεχενά πολλές φορές δεν έχουν εγκαταστάσεις αθλητικές. Παραδείγματος χάρη στον Παρθολομιό. Δεν υπάρχει κλειστό γήπεδο μπάσκετ και αναγκάζονται πάρα πολλά παιδιά εκεί, τα οποία ξέρουν πολύ καλό μπάσκετ, να αθλούνται σε χώρους οι οποίοι είναι σχεδόν ακατάλληλοι. Χωρίς με αυτό να σημαίνει ότι φταίει, ξέρω εγώ, η δημοτική αρχή του Παρθολομιού ή οι άνθρωποι που ασχολούνται, ίσα και με το παραπάνω. Αλλά η πολιτεία πρέπει να φροντίσει να φτιαχτούν και στις πόλεις αυτές κλειστά γυμναστήρια. Αν πάμε στο εξωτερικό, θα δούμε ότι σε πολύ μικρότερες πόλεις υπάρχουν 2 και 3 κλειστά γυμναστήρια. Και αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον ηλιακό κάμπο, δηλαδή από Αμαλιάδα μέχρι και τη Μανολάδα, υπάρχει ένα κλειστό γυμναστήριο, το οποίο είναι ανάμεσα στα Λεχενά και στην Αντραβίδα και εξυπηρετεί τα Λεχενά, την Αντραβίδα, τη Μυρσίνη, το Στρούσι, την Κάτω Παναγιά, τη Γαστούνη και πολλές φορές και τον Βαρθολομιό. Γι' αυτό ταλαιπωρείται το κλειστό, γι' αυτό ταλαιπωρείται το παρκέ του κλειστού. Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχαν και άλλα κλειστά γυμναστήρια. Πρέπει η πολιτεία να το φροντίσει, γιατί αλλιώς δεν αναπτύσσεται ο αθλητισμός. Μάλιστα. Το είπα αυτό διότι γνωρίζω τα προβλήματα που υπάρχουν και ήθελα να ακουστεί η φωνή σας. Και εκτός το να ακουστεί η φωνή σας, ήθελα να ρωτήσω, έχετε καλή συνεργασία με τα σωματεία της Ηλίας και αν θέλετε πολύ περισσότερο τα διπλανά σας σωματεία? Να πω κάτι πρώτα, επειδή τυχαίνει να είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κλειστού Γυμναστήριου των Λεχενών, Λεχενών Αντραβίδας. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία προσπαθούμε να τα λύσουμε. Καταρχήν έχουμε μόνο 2 υπαλλήλους οι οποίοι ασχολούνται εκεί με συμβάσεις 4 ώρες για 1,5 χρόνο, οι οποίοι δεν επαρκούν για τις ανάγκες
των σωματείων. Γιατί τα σωματεία είναι πάρα πολλά και έχουν πάρα πολλά τμήματα. Κατά τα άλλα, ως ΑΕΛ, συνεργαζόμαστε με όλα τα σωματεία της περιοχής, προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Η άποψη δική μου είναι ότι όλα τα σωματεία του μπάσκετ της περιοχής γύρω από τα Λεχενά πρέπει να φτιάξουν ένα μεγάλο σωματείο μπάσκετ, το οποίο να ονομάζεται, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πώς θα ονομάζεται, και το λέω αυτό γιατί, αν δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, πέρυσι διαλύθηκε μια ομάδα ιστορική, η Αντραβίδα. Η Αντραβίδα ήταν 25 χρόνια σωματείο και δυστυχώς διαλύθηκε. Πιθανόν να υπήρχαν κάποια προβλήματα. Επειδή λοιπόν βλέπουμε ότι το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει στα σωματεία τους δημιουργεί αξεπέραστες δυσκολίες, πιστεύουμε ότι όλα τα σωματεία μαζί πρέπει να φτιάξουν ένα μεγάλο σωματείο, το οποίο να πρωταγωνιστεί και στο οποίο να αγωνίζονται παιδιά από τα ίδια τα χωριά. Σωστά. Κύριε Παλαδινέ, στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορία, πιστεύετε ότι η Παναχαϊκή, και το λέμε αυτό σε συνάρτηση με αυτό που είπε ο κύριος Μίγκος, η Παναχαϊκή στην Πάτρα έχει ένα πρώτο λόγο, μια κέδια, είστε μπασχετικός, γνωρίζετε ότι έφυγε από την Λάρισα ο πρόεδρος, έτσι δεν είναι, της Ολύμπια Λάρισας, και κατεβαίνει προς τα κάτω, δημιουργώντας τις ακαδημίες της Παναχαϊκής και δίνοντας ρευστό, έτσι ώστε του χρόνου, κατά τη δική μου εκτίμηση, η Παναχαϊκή θα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Λέω, πώς το βλέπετε αυτό για το θέμα της Παναχαϊκής? Αυτό δεν το γνώριζα για τον πρώην πρόεδρο της Λάρισας. Δεν το γνώριζα. Γνωρίζω όμως ότι έχει πολύ καλή ομάδα η Παναχαϊκή εφέτος. Μάλιστα. Μπορεί ο ΙΓΕΠ ΙΦΙΤΟΣ να πρωταγωνιστεί? Βεβαίως. Και η Ακράτα και ο Γλάφκος ακόμα. Μάλιστα. Αυτές οι τέσσερις ομάδες με σημειοφόρο την Παναχαϊκή, θα έλεγα. Μην ξεχνάτε ότι προχθές ο ΙΦΙΤΟΣ έχασε στη Ζάκυνθο 84-81. Ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι δεν έπρεπε να χαθεί, κατά τη δική μου εκτίμηση. Η Ζάκυνθος όμως έχει ενισχυθεί από πέρυσι, είναι πολύ καλή. Βεβαίως. Και μάλιστα νομίζω έχασε την παράταση ναι. Η ΙΦΙΤΟΣ, έτσι. 74, δεν αυτό. Μια ήττα και δύο ήττες θα είναι στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Δεν μπορείς να πας αείδητος. Η δημιουργία της μετατροπής ΓΑΣ σε πανηλιακό μαζί, πώς το είδατε, πώς ακούγεται? Από τη στιγμή που ο ιστορικός πανηλιακός ποδοσφαίρο, εννοείται, το δέχτηκε, όμορφα ακούγεται. Μάλιστα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσείς τώρα, κύριε Παλαδινέ. Μάλιστα. Είστε στη βαθμολογία δεύτερη. Έχετε, μπορούμε να πούμε, βγάλει δύο παιχνίδια δύσκολα, ή δεν είναι έτσι? Το ένα το χάσαμε, το άλλο το κερδίσαμε. Μάλιστα. Παίζετε την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή τις επόμενες... Την επόμενη Τετάρτη, ναι, γιατί αυτή την Τετάρτη έχουμε ναι, ναι. Στην Αγιά. Στην Αγιά. Ένα τέρμπι. Πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ δυνατή ομάδα. Για πέστε μας, βλέπετε να το χτυπάτε το παιχνίδι? Βεβαίως, πάμε να το χτυπήσουμε και γι' αυτό μάλιστα κάναμε και σκάουτ. Παρακολουθήσαμε το παιχνίδι της Αγιάς με το του Σαββάτου με το Λιξούρι. Μάλιστα. Έχει καλό προπονητή, τον Γιαννόπλο τον Κώστα, που έχει περάσει και από τα Λεχενά. Έχει πολύ καλό προπονητή. Έχει έμπειρους παίχτες. Πιστεύω όμως ότι θα υπερισχύσουν. Μάλιστα. Θα νικήσουν. Κύριε Μοσχονά, νεαρέ Σπύρο και ταλαντούχο αθλητή. Η ομάδα σας, οι συμπαίχτες σου, έχουν αυτά που θέλουν από τη διοίκηση? Ναι, πιστεύω πως η διοίκηση είναι κοντά στην ομάδα και είναι κοντά σε κάθε παίχτη, ακούει τα προβλήματά τους, είναι μαζί μου στους αγώνες, προπονήσεις και πάντα υπάρχει σχέση με τη διοίκηση και την ομάδα. Πολύ καλή. Κόσμο δεν βλέπουμε να έρχεται στην ομάδα σας όταν παίζει. Έτσι δεν είναι? Θα μπορούσε να έρχονταν περισσότερος? Εντάξει, φέτος τα δύο παιχνίδια που έχουμε παίξει στην έδρα μας πιστεύω έχει έρθει πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι έρχονταν πέρυσι. Και εντάξει, όσο μπορούμε, μπορεί να έρχεται και περισσότερος. Μάλιστα. Η διοίκηση, επιμένω, αν χρειαστεί, μπορεί να κάνει, δεν μιλάω για τώρα, γενικά την υπέρβαση και με νέους παίχτες ή αρκούν αυτοί που είσαστε στην ΑΕΛ αυτή τη στιγμή? Πιστεύω ότι μας έχει αποδείξει πως μπορεί να κάνει την υπέρβαση, γιατί νοιάζεται για την ομάδα
Και εμείς προσπαθούμε να πηγαίνουμε όσο καλύτερα μπορούμε και να φέρνουμε νίκες για να κάνουμε να τους κάνουμε να ευχαριστούνται. Μάλιστα. Κύριε Μίκο, εσείς από την ομάδα σας, από το ρόστερ, σαν Γενικός Γραμματέας που είστε και είστε ο άνθρωπος όλων των αποστολών, είστε ο άνθρωπος όλων των αθλημάτων, είστε ο άνθρωπος δεξί χέρι του Προέδρου. Όλο το ρόστερ της ομάδας σας είναι ικανοποιητικό. Έχετε ξένους παίχτες από διπλανές πόλεις, διπλανά χωριά. Υπάρχει μια πιο στενότερη συνεργασία με κάποιο συγκεκριμένο σύλλογο? Έχουμε μερικά παιδιά από τα Λαχενά καταρχήν, από τη Μυρσίνη, από την Αντραβίδα, από την Αμαλιάδα έχουμε τρεις παίχτες και έχουμε και δύο παιδιά από την Πάτρα. Συνεργασία έχουμε με τον Κόρυβο και προσπαθούμε να έχουμε και κάποια συνεργασία με όλα τα σωματεία τα υπόλοιπα της περιοχής, με σκοπό, όπως σας είπα, να φτιάξουμε κάποια στιγμή μια ομάδα η οποία να είναι πάρα πολύ καλή και ο κορμός της να είναι παιδιά από την περιοχή. Μάλιστα. Για να σταματήσει κάποια στιγμή η οικονομική αιμορραγία και των παραγόντων. Γιατί, όπως ξέρετε πολύ καλά, και στο ποδόσφαιρο συμβαίνει αυτό και στο μπάσκετ, όταν κάνεις πολλές μεταγραφές, υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι παράγοντες ή όποιοι άνθρωποι τέλος πάντων ασχολούνται με το οικονομικό σκέλος των συλλόγων σε όλες αυτές τις επιβαρύνσεις. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα, ειδικά αυτή την εποχή. Γι' αυτό και βλέπουμε ομάδες να έχουν διαλυθεί, η κεφαλαιά διαλύθηκε και πολλά σωματεία έχουν συγχωνευτεί. Ακούγεται, επειδή βρίσκομαι αρκετές φορές σε χώρους του μπάσκετ, ότι έχετε, η έκφραση που θα πω είναι πολύ σωστή, με την έννοια καλή συνεργασία με την ΕΣΚΑΗ. Αληθεύει αυτό? Δεν υπόνο καλή συνεργασία, εννοώ καλή συνεργασία ότι η ΕΣΚΑΗ και ο κύριος Τσακρόνης βλέπει τα σωματεία όλα με το ίδιο μάτι. Θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση. Με τον κύριο Τσακρόνη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και εγώ προσωπικά τον ξέρω από τότε που ήμουν φοιτητή στην Πάτρα και οι υπόλοιποι παράγοντες της ΑΕΛ τον ξέρουν και ο Σάκης ο Παλαδινός πάρα πολύ καλά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά στα σωματεία, βοηθάει και έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα παλιά ιστορικά σωματεία της Ηλίας και στην ΑΕΛ που όπως ξέρετε ήταν το πρώτο σωματείο στον Ομό Ηλίας και στη ΓΕΠ και στον Κόρυβο. Και μας βοηθάει πάρα πολύ. Ίσως στην άκρη του μυαλού τους να έχουν και τη σκέψη ότι κάποια στιγμή μπορεί να τους φύγουμε, δηλαδή να κάνουμε και δική μας ένωση. Και είναι κάτι που δεν θα το θέλουν γιατί και η Ομοσπονδία, η ΕΣΚΑΗ θα αποδυναμωθεί τότε. Μάλιστα. Όμως εμείς έχουμε δείγματα γενικά καλή συμπεριφορά από όλους τους ανθρώπους στην ΕΣΚΑΗ. Κύριε Παλαδινέ, εσείς που είστε και έφορος στον μπάσκετ και κάθεστε στον πάγκο, αυτά τα τρία παιχνίδια που έχετε κάνει, η διαιτησία είναι καλή? Έχω μάθει μετά από τόσα χρόνια να τους συγχωρώ για ό,τι λαθάκια ή λάθη κάνουν. Έχω φανταστεί πολλές φορές ότι ήρθαν να μας αδικήσουν. Έχω σκεφτεί τρομερά πράγματα, αλλά έχω ρίξει λίγο χιούμορ στη φιλοσοφία αυτή και δεν ασχολούμαι πολύ με αυτό. Μάλιστα. Παρακολουθώντας, έχοντας και μπροστά μου τη βαθμολογία της Α2 ΕΣΚΑΗ, βλέπουμε τον Αχιλλέα Ειρηναίου και την Αγία να είναι πρώτη. Η Νίκη Προαστίου, Ροίτικα, Λεχενά και Σπόρτικ από 5. Λέω το Σπόρτικ. Συγγνώμη, η Αγία έχει ένα παιχνίδι περισσότερο. Ναι. Το βαθμό της ήταν στο Λιξούρι. Ακριβώς. Απλώς λέω, ανέφερα τη βαθμολογία, ήθελα να τονίσω το εξής. Το Σπόρτικ, που είναι μια ομάδα του Εσπέρου. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ακριβώς. Τα Ροίτικα, μια παραδοσιακή ομάδα μεταξύ κορυφής στην Α2. Κορυφής δηλαδή ανεβοκατεβαίνει. Σωστά. Νίκη Προαστίου. Εκεί βλέπουμε τη Νίκη Προαστίου φέτος να είναι η έκπληξη της κατηγορίας. Ή δεν είναι έτσι? Ναι. Με νέα παιδιά και με παλιούς. Μεγάλου σε ηλικία. Για πάρτε, για τοποθετηθείτε. Να τα πω ένα-ένα. Λοιπόν, άλλη ιστορία Sporting Esperos. Σωστά. Άλλη ιστορία Νίκη. Σωστά. Η Νίκη κάθε χρόνο ψωνίζει 12 παίκτες καινούριους. Σχεδόν. Βεβαίως. Εκεί στο Sporting φέτος έγινε το εξής. Πήρανε όλους τους καλούς έφηβους, τους γεννηθέντες 92 τέλος πάντων, και τους
ξαναέφεραν στον Έσπερο, τους πήραν από το Σπόρτι. Και προωθήσανε πιο πιτσιρικάδες, 93-94. Κρατήσανε 2-3 παλιούς λογοθέτη. Παπαδόπουλο. Πώς? Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο εκεί στο Σπόρτι. Και καλά κάνουν. Και να χάσουν και 2 και 3 παιχνίδια δεν τους νοιάζει. Αρκεί να ψηθούν οι παίχτες, να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους. Για τα ροήτικα, εκεί μάλλον ενισχύθηκαν γιατί διαλύθηκε και ο Διαγόρας, νομίζω. Σωστά. Έτσι. Η τοποθέτησή μου ήταν ότι δεν είναι δυνατόν ο Έσπερος, ο Χ. Έσπερος, που έχει μια υποδομή με 200-300 παιδιά, 300 παιδιά. Πολύ καλά, να έχει 2-3 ομάδες και να πρωταγωνίζεται, γιατί θέλει να πρωταγωνιστεί το σπορ, έτσι δεν είναι. Και μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΛ να θέλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να μην τις μπορεί, λέω. Ωραία. Εδώ έχουμε εμείς το μειονέκτημα. Όπως αυτή τη στιγμή ο Σπύρος είναι 19 χρονών. Είναι ένα, για τους γεννηθέντες 91, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο ταλέντο του νομού Ηλίας. Αυτό το παιδί πέρυσι και πρόπερσι, πρόπερσι που πήγαινε τρίτη ηλικίου, τι να πρωτοκάνει, προπόνηση, διάβασμα, φροντιστήρια, τι να πρωτοσκεφτεί. Έμεινε πίσω, πάει αυτή η χρονιά. Εκάλιασε να περάσει Πάτρα και έμεινε στην ΑΕΛ, παίζει μπάσκετ. Τα άλλα παιδιά όμως που δεν περάσανε Πάτρα και φύγαν μακριά, για πανεπιστήμια, σχολές, τέλος πάντων. Μας φύγανε τα παιδιά. Ενώ ο Έσπερος δεν έχει τέτοια προβλήματα. Έχει τα πανεπιστήμια εκεί μέσα στα πόδια τους, τις σχολές μέσα στα πόδια τους. Δεν έχουν διαρροές, δεν φεύγουν οι παίχτες. Γι' αυτό, ναι, ολοκληρώστε. Αυτή τη στιγμή, αθλητές της ΑΕΛ που θα μπορούσαν να παίξουν, να έχουν επανδρώσει την αντρική ομάδα αυτή τη στιγμή, ένας είναι ένας Αγγελάτος Γιώργος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ένας ανιψός μου Άγγελος Παλαδινός στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Σάμο. Άλλο παιδί είναι στην Αθήνα. Ταλέντα, μεγάλα ταλέντα που είχαν περάσει δεκαετία του 90 και αρχές του 2000 από τα Λεκενά. Μας φύγανε αυτά τα παιδιά. Μοιραία λοιπόν θα πρέπει για να αναδείξουμε το Σπύρο το Μοσκονά ή και κάποια άλλα ταλέντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μικρότερα στην ομάδα, θα πρέπει να φέρουμε 2-3 ξένους παίχτες. 4-5. Αλλιώς, πού θα τα πάμε αυτά τα παιδιά, να κάνουν τι. Γι' αυτό είπα στον κύριο Μίγκο, η σχέση σας με τους άλλους συλλόγους, έτσι ώστε να βοηθάει ο ένας σύλλογος τον άλλον, να μην έρχονται... Θα σας πω ένα περιστατικό. Πριν 10-12 χρόνια, όταν ο Κόρυβος είχε ξανανέβει γάμα εθνική, με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Λαγός από τον Κόρυβο ένα βράδυ. Ήτανε περίοδος μεταγραφών. Να σας πω δηλαδή ποια είναι η φιλοσοφία μου για τη συνεργασία. Και μας ζήτησε τον Γιώργο το Μακάριο. Τρομερό ταλέντο της εποχής εκείνης. Εκείνη, σωστά. Βεβαίως. Και μας ζήτησε τον Γιώργο. Αμέσως συγκαλέσαμε έκτακτο συμβούλιο στην ομάδα και μέσα σε 1/4, μισή ώρα είχαμε πάρει απόφαση να το δώσουμε το παιδί αυτό σε μια ομάδα που να... μεγαλύτερη και αυτό να ευχαριστηθεί, αλλά και εμείς να νιώθουμε υπερήφανοι ότι δώσαμε ένα παίκτη να παίξει γάμα εθνική. Και μάλιστα δεν ζητήσαμε ούτε μία δραχμή. Το μόνο που παρακαλέσαμε να καλύψουν τα έξοδα του παιδιού, τίποτε άλλο. Αυτό είναι η συνεργασία. Μάλιστα. Και έτσι θέλω όλα τα σωματεία της περιοχής και γενικώς του νομού Ηλίας. Γιατί δεν μπορεί ένας αθλητής από τα Λεκένα να πάει στον πύργο να παίξει ή ένας αθλητής από τον πύργο να έρθει στα Λεκένα να παίξει. Έχουν μειωθεί πλέον οι αποστάσεις. Αλίμονο, βεβαίως. Από ό,τι γνωρίζω, έχετε και δύο παιδιά και ο ένας σας είναι γιος 17 ετών. Ναι, συμπαίκτης του Σπύρου. Έχετε επενδύσει επάνω στο γιο σας. Είναι καλός αθλητής. Όχι σαν πατέρας να το πείτε, ψυχρά. Δεν έπρεπε να κάνετε εμένα αυτή την ερώτηση, αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Όχι, το λέω. Έχει πολύ καλή ισορροπία αυτό το παιδί. Ισορροπία τι εννοώ. Έχει πάρει πολύ καλά, έχει αποκτήσει μάλλον πολύ καλή αθλητική παιδεία. Το βασικότερο που με ενδιαφέρει εμένα, όχι μόνο για το παιδί μου, αλλά για όλα τα παιδιά, είναι καλός στο σχολείο του και καλός στο μπάσκετ. Μάλιστα. Σπύρο. Είναι έτσι όπως το λέει ο κύριος Παλαδινός, ο γιος του και συμπαίκτης σου, ή είναι λίγο έτσι ζωηρούλης και ατίθασο παιδί?
Όχι, εντάξει, είναι καλός αθλητής και έχω παρατηρήσει βασικά ότι βελτιώνεται πολύ. Έχει βελτιωθεί από παλιά. Η βελτίωση αυτή από πού προέρχεται, από τον προπονητή ή όσο μεγαλώνει, όσο μεγαλώνει στην ηλικία.